Γιατί με λες γιο σου, Ντιέγκο? Τι σημαίνει αυτό, πείτε μου? Αυτό σημαίνει ότι θέλω στο εξής να είμαι ο πατέρας σου, Νανίτο. Εμείς είμαστε η ανάδοχη οικογένεια που ο κύριος Περέλη σου βρήκε. Τι? Όχι, ψέματα. Ο κύριος Περέλη μου είπε ότι θα έχω πολλά αδερφάκια. Εμείς τι είμαστε, Χαζούλη? Είμαστε κορίτσια, αλλά τώρα θα είμαστε και αδερφάκια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να το πιστέψεις, γιατί έτσι είναι, Νανίτο. Εμείς θα γίνουμε η οικογένειά σου για πάντα. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί να φύγω από κοντά σας? Πότε, πότε, στο υποσχόμαστε. Σε αγαπάμε πολύ. Νάνο. Πάρα πολύ. Πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Περέλη. Μου βρήκες την καλύτερη οικογένεια του κόσμου. Το αξίζεις, μικρό μου αγοράκι. Και συγχώραμε που τους είπα το μυστικό μας, αλλά νομίζω ότι δεν έκανα λάθος. Εντάξει. Αλλά πριν δεχτώ, να μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα, Ντιέγκο. Εντάξει. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Τι θέλεις να με ρωτήσεις, Νάνο? Αν θέλεις να με υιοθετήσεις μόνο επειδή με λυπάσαι. Τι? Όχι, Νανίτο. Θα σε υιοθετήσω επειδή θέλω να γίνεις παιδί της καρδιάς μου και γιατί σε αγαπώ. Μα εσύ έχεις επιλέξει τη Λούνα σαν παιδί της καρδιάς σου. Και η Ανίτα είναι παιδί εξαίματος. Τι σχέση έχει αυτό? Δεν θα είμαι πλήρης αν δεν είναι και οι τρεις οι λιαχτίδες μου μαζί. Όπως λέει η Μαγκαλή. Κατάλαβες? Αλήθεια μου το λες? Φυσικά. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έμαθα να είμαι πατέρας μέσα στους τρεις και δεν γίνεται να χάσω ένα δασκαλό μου. Συνεννοηθήκαμε? Συνεννοηθήκαμε, μπαμπά. Τι συμβαίνει και δεν παίρνει ο Ντιαμπλέτ εκατομμύριο? Τι συμβαίνει? Δεν πιστεύω να ξόδευσε τα χρήματά του, ε! Θα τον δείρω τον καβιλάνες αν με έκανε να χάσω τα χρήματα. Ω! Μεσιέ Ντιαμπλέτ! Ευτυχισμένα τα ματάκια μου που βλέπουν τέτοια μορφιά. Σταμάτα να γελάς σαν χαζοχαρούμενος, γιατί φοβάμαι ότι θα σου τον κόψω το βήχα. Σε λίγο θα μάθω πληροφορίες για αυτόν τον τύπο που είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό μην υπογράψεις τίποτα, μην κάνεις κάτι αν δεν γυρίσεις. Εντάξει, ευχαριστώ, μπραβούλιο που νοιάζεσαι. Όχι, δεν νοιάζομαι. Ή μάλλον ναι, νοιάζομαι για το 10%. 10% που πρέπει να μου πληρώσεις οπωσδήποτε. Εντάξει, τα λέμε. 10%! 10%! Τι απατεώνας! Αν ήρθες για το 10% που συμφωνήσαμε, το κλείσαμε, μπραουλί. Με σχέδια, μπλουτ! Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω, περάστε! Μην μου πείτε ότι τελικά προσθέσατε ένα μηδενικό ακόμα στην προσφορά σας. Όχι. Και σας συμβουλεύω να αποδεχτείτε την προσφορά μου, διαφορετικά θα αγοράσω το άλλο σπίτι που θα χτες. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν κάθεστε να περιμένουμε τον δικηγόρο μου, ναι? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Εξάλλου σας συμβουλεύω να τελειώσετε σύντομα τη δουλειά που αρχίσατε μαζί μου. Γιατί το 10% που σας ζητάει αυτός ο τύπος είναι σκέτη απάτη. Οι, 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 σας δίνω το ίδρυμα, έγινε. Η συμφωνία έκλεισε, δώστε μου τώρα τα μετρητά. Ωραία, δεν τα έχω εδώ, αλλά σε μία ώρα θα σας τα φέρω στο σπίτι. Οι, 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 σε μία ώρα θα τα πούμε. Περάστε, περάστε, ναι, από εδώ. Ευχαριστώ, θα τα πούμε σε μία ώρα. Σε 59 λεπτά. Καλά Χριστούγεννα. Τελικά θα χρειαστεί να φέρθω καλά τα Χριστούγεννα, γιατί ο Άγιος Βασίλης θα μου φέρει ένα μεγάλο και ωραίο δώρο. Ναι, χάσες την ικανότητα που έχεις με την μπάλα, ε? Πόσο γρήγορα ήρθατε! Ναι, απλώς τώρα που ήρθε η ώρα να πάρω το γιο μου, όχι το φίλο μου, το γιο μου. Θέλει να είναι εδώ όλη την ώρα. Ναι. Θυμάσαι τότε που ήθελες να με πλακώσεις το ξύλο? Θυμάσαι? Ήθελα να καταλάβεις ότι ο κολλητός μου χρειαζόταν τον πατέρα του. Είσαι φαινόμενο, πετάρδο. Ξέρεις ότι αυτό το παιδί με επηρέασε καταλυτικά στο να θέλω να γυρίσω στο γιο μου? Φυσικά. Ένα χρυσό παιδί. Ευχαριστώ για όλα όσα έκανες, πετάρδο. Κρίμα που δεν καταφέραμε να σε υιοθετήσουμε. Δηλαδή, έλεγες αλήθεια στον Περέλη? Και βέβαια έλεγε αλήθεια. Ήταν ιδέα της Μαρίνας και εγώ το δέχτηκα. Το πρόβλημα είναι ότι μετά μάθαμε ότι έχεις μια αδερφή και γι' αυτό δεν προχώρησε το θέμα. Εμείς πραγματικά θέλαμε να σε πάρουμε. Να γίνεις μέλος της οικογένειας. Να έχει και έναν αδερφό Φέρτσο. Ε? Είσαι πολύ πρώτος. Είναι φανταστικό. Θα το βάλουμε στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, αγάπη μου εσύ. Ναι. Ολαλα, κύριοι διευθυντές, αγαπητά μου, χάμστερς. Τι όμορφο και χριστουγεννιάτικο που είναι αυτό το μέρος. Αν ζητήσετε από το Θεό να σας κάνει καλό, τότε μπορείτε να γιορτάσετε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανίτα μικρούλα. Αλλά με τίποτα στον κόσμο δεν θα κάνετε Χριστούγεννα εδώ. Τι, συγγνώμη. Σας άκουσα καθαριστή αστακών, υπέγραψα τα συμβόλαια και παρέδωσα τα κλειδιά. Αδειάστε αυτή τη στιγμή το σπίτι μου. Και με τη γέννηση του Χριστούλη τι θα κάνουμε? Δεν θα προλάβουμε να γιορτάζουμε στο κτήμα, μαμάκα. Α, κορούλα μου, κορούλα μου, λίκια. Ξέρεις τι ιδέα μου ήρθε τώρα? Να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στο δρομάκι, γιατί από εκεί κανείς δεν πρόκειται να μας διώξει με τίποτα. Πώς σας φαίνεται? Πάμε, μαμάκα. Βάλε, είπες να έρθω να σε δω. Ναι, ναι, θέλω να σου δώσω το δώρο σου. Ου, τέλεια! Δεν θα άντυχω στα μεσάνυχτα. Θα ανοίξω το δικό σου και μετά θα φέρω το δικό μου. Ναι. Ένα γράμμα. Στην πραγματικότητα είναι η άδεια να φύγεις. Τι? Και να πάω πού? Ακούσα τη Μαρίνα και τον Κάτο να λένε ότι θέλουν να σε υιοθετήσουν. Και θέλω να ξέρεις ότι δεν θα εναντιωθώ σε αυτό. Αν θες πήγαινε. Με διώχνεις από κοντά σου, Βάλε. Τι έπαθες μπορείς να μου πεις? Δεν με θέλεις άλλο? Όχι, όχι Μάνο, εγώ σε λατρεύω. Αλλά ξέρω ότι θα είσαι πολύ πιο ευτυχισμένος με μια μαμά και ένα μπαμπά παρά με μένα. Γι' αυτό θα νιώθω πολύ καλά αν είσαι σε μια οικογένεια που θα σε αγαπάει. Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, αδελφούλα μου, είσαι πολύ γενναιόδορη. Τι κάνεις? Εσύ κάνεις συνέχεια βλακίες. Δεν έχω σκοπό να χωρίσω από σένα. Μα είναι για το καλό σου, Μάνο, αλήθεια. Το καλό μου είναι να είμαι κοντά σου. Βάλε, η καρδιά σου είναι τόσο μεγάλη που ισοδυναμεί με μία μαμά και έναν μπαμπά και 40 αδέλφια. Και μην νομίζω ότι θα την γλιτώσω από τον αδελφό σου. Είσαι η μόνη οικογένεια που θέλω να έχω. Εντάξει. Εμπρός. Θείε, ήρθατε με τον Χριστιαν και τον Ματίας. Απίστευτο. Ποιος το είπε? Ο Τάμπανο. Καλά, έλα, έλα, σε περιμένω. Γιαγιά. Μα... Θυμάσαι το κουτί με τα όνειρα? Ναι. Ήταν μια ιδέα που είχαμε την Πάολα για να βοηθήσω να πραγματοποιηθούν κάποια όνειρα. Φίλε, είσαι ο καλύτερος φίλος του κόσμου. Μεγάλε. Για σταθείτε. Εγώ ζήτησα ένα κουτί για τη συλλογή των κόμιξ. Πού είναι? Επίσης ζήτησες να γίνεις ένα θαραλέο παιδί, έτσι? Όταν τα έβαλες με τη Χωσέφα, ξεπέρασες κάθε ήρωα οποιοδήποτε κόμικ. Γι' αυτό, παιδιά, αποχαιρετήστε το Χουλέπι, γιατί τώρα έχουμε ένα καινούριο φίλο. Τον Νταμιάν το γενναίο. Ευχαριστώ, Πάουλα. Παρακαλώ, θα φέρω χυμούς να το γιορτάσουμε. Δεν μου λες, φίλε, τι έπαθες εσύ με την αδελφή μου? Όχι, 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 Τάμπανο, δεν... Ναι. Για μένα η Πάουλα είναι πολύ εντάξει. Έρχεται μετά από την Άγους. Και την αγαπάω πολύ γι' αυτό. Έχεις πρόβλημα? Όχι, 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 όλα καλά, Νταμί. Είσαι πολύ θαραλέος, φίλε. Αν τελικά είμαι τόσο θαραλέος όπως λένε, πρέπει να τολμήσω να κάνω κάτι άλλο. Τι κάνεις, Χουλέπε? Ήρθα να σε βοηθήσω. Παούλα, σε ευχαρίστησα που με βοήθησες να απαλλαγώ από τους φόβους μου. Μόνο κόκκινο χαλί δεν μου έστρωσες. Όχι, εντάξει, καλά. Σου είπα ότι είσαι πολύ σημαντική για μένα. Ναι, ναι, είμαι κολλητή σου μετά την Άγους. Ξέρεις κάτι? Τώρα καταλαβαίνω ότι για μένα, Πάουλα, είσαι κάτι παραπάνω από μία φίλη.
Τι εννοείς? Δεν ξέρω. Απλώς ήθελα να σου το πω. Πάουλα, συμβαίνει κάτι? Λέπε μου, είπε ότι είμαι κάτι παραπάνω από φίλη. Τι ήθελε να μου πει? Δεν καταλαβαίνεις τι ήθελες να σου πει? Ότι πεθαίνει για σένα, Πάουλα, φυσικά. Αχ, είναι κάτι σαν ερωτική εξομολόγηση, αλήθεια. Όχι, τι λες, καμία σχέση. Άκου, σου μιλάει ειδικό στα ερωτικά. Θέλεις να σε ετοιμάσω ώστε το βράδυ να τον κάνεις να πάθει σοκ? Όχι, γιατί μου πέρασε αυτό που ένιωθα. Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο, αφού σε λίγο θα φύγω για το Μεξικό? Αν του αρέσω, γιατί δεν το σκέφτηκε νωρίτερα? Συγγνώμη που μπήκα έτσι, αλλά ήταν ανοιχτά και... Μα δεν έχετε ιερό και όσιο. Δεν ντρέπεστε που μας αφήνετε στον δρόμο? Δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνος θέλει για όλα? Καταλαβαίνω τι σκέφτεστε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν κάνω τίποτα κακό. Μεσχύ Διαμπλέ, περάστε στο γραφείο μου να κλείσουμε τη συμφωνία μας. Ώστε να σας παραδώσω αυτό το ίδρυμα οριστικά και μετάκλητα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Διαμπλέτ. Φέρετε τα ευρουλάκια μου. Όχι, όχι. Έφερα κάτι καλύτερο από αυτό. Αγγλικές λίρες. Κοσμήματα. Πρώτο το συμβόλαιο. Oui, εδώ είναι. Εδώ είναι το συμβόλαιο. Εδώ είναι όλα, όλα έως έχω υπογράψει. Η υποθήκη, η αξία αγοράς. Εδώ είναι και όλα τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδιά. Για να δείτε ότι σας το παραδίδω χωρίς μικρόβια. Τέλεια, όλα είναι μια χαρά λοιπόν. Το ίδρυμα είναι δικό μου και όλα όσα είναι σε αυτή τη τζάντα είναι δικά σας. Μιλιονέρ, 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 σουί, μιλιονέρ. Τι σημαίνει? Δεν είπαμε ότι θα τα πάρω μετρητής. Δεν ήθελα μια επιταγή. Αξίζει όσο δύο. Αξίζει όσο δύο διαμερίσματα. Τι σημαίνει αυτό, Διαμπλέτ? Σημαίνει ότι επιτέλους εισπράξαμε αυτά που μας χρωστούσατε, κύριε Ντεμόντ. Τι? Όχι, όχι, Διαμπλέτ, ας συνεχίσουμε με τη συμφωνία μας, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, πείτε μου ότι αυτό είναι μια πλάκα. Πείτε μου ότι υπάρχει μια ακριβή κάμερα. Ναι, 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 διώξτε τους. Στείλτε τους τώρα μέσα στο Μεξικό και να μην γυρίσουν ποτέ. Αλέ, αλέ. Δεν είναι κάποια πλάκα, μεσχέ Ντεμόντ. Είμαι ο συμβολεογράφος των Ρος και εσείς μόλις τους πουλήσατε το ίδρυμα. Ξοφλήσατε το χρέος σας, κύριε Ντεμόντ. Ποιο χρέος ξόφλησα? Ποτέ δεν ξόφλησα κάποιο χρέος. Δώστε το με αυτό. Όχι. Ή αυτό ή η φυλακή. Σας διαβεβαιώ ότι θα κανονίσω εγώ προσωπικά να σας στείλουν σε εξαναγκαστικά έργα αν έφεξα εγώ. Όχι. Όχι, όχι. Δεν θέλω να δουλέψω. Όχι. Τότε μην το κάνετε πιο δύσκολο και αποχωρήστε αυτή τη στιγμή από το ίδρυμα. Επιτέλους τα καταφεράμε. Εδώ μεγάλο, όπως το είπα. Σσ, παιδιά. Για κοίτα. Τι συνέβη, Ντεμόν? Τελικά οι Ρώσες την κάνανε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη επιτέλους. Μια χαρά στη φέραν τα πεθερικά μου. Καλά να μάθετε, κακέ. Θα θες τιμωρία εκεί? Μη μου πεις ότι θα σου ξερίσουν και το μουστάκι. Όλη η γειτονιά θα γελάει μαζί σας. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή εκεί. Πήγα να σας πω, κύριο, συγγνώμη. Λοιπόν, μαζέψτε τα πράγματά σας και ξεκουμπήστε αυτή τη στιγμή από εδώ και μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα μικρά μου άτιμε δαιμόνια. Ντεμόντ! Ανυπόφορη τρελοκοτσιδού! Μίλα σου, στάκησε μια φορά επιτέλους στη ζωή σου! Πλησιάσω όσο θέλω τα μικρά σου, γιατί γι' αυτό είναι ο Πιέρο τρομερός. Και επειδή θέλω πάρα πολύ. Δεν σας επιτρέπω να κάνετε τίποτα απολύτως. Θα πάω να ζητήσω από το δικαστήριο να εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μην πλησιάσετε ούτε τα παιδιά ούτε το σπίτι ποτέ ξανά. Γι' αυτό σας συνιστώ να αρχίσετε τη μετακόμιση, Ντεμόντ. Αλλιώς θα πάτε φυλακή. Ευχαριστώ.
ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για όσα κάνετε για μας. Χαιρόμαστε πολύ που αυτό το μέρος που αγαπήσαμε τόσο πολύ θα μείνει σε καλά χέρια στα δικά σας. Ευχαριστώ. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία στο πρώην σπίτι μας. Πρώην? Πρώην? Όχι. Μάλλον δεν καταλάβατε καλά. Όχι, όχι. Δεν είναι πρώην. Αγοράσαμε αυτό το σπίτι για να ζήσετε όλοι εδώ μέσα. Το μόνο που θέλουμε είναι να αλλάξει το όνομα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα το σωμάτι. Σου έχω τρομερά νέα! Μην υπογράψεις τίποτα! Το ήξερα! Οι τύποι είναι απατεώνες! Είναι εκπρόσωποι δεν ξέρω ποιού και... Είναι τον Ρος! Άχρηστε! Αυτός ο απατεώνες ο Διαμπλέτς μου την έφερε πολύ άσχημα! Τι είναι αυτά που λες? Τα έχασα όλα, Μπραούλιο! Τα έχασα όλα! Με πιέσανε να δώσω τα συμβόλαια του σπιτιού αντί των διαμερισμάτων που χρωστούσαν στους Ρος. Με εξαπάτησαν. Θες να πεις ότι υπέγραψες τα συμβόλαια? Παρόλο που σου είπα να περιμένεις να γυρίσω, θέλεις να πεις ότι πήγες να μου φας το 10% και πάλι? Πήγες να μου τη φέρεις για άλλη μια φορά? Είσαι αδιόρθωτος, είσαι απαράδεκτος. Όχι, πώς σου ήρθε? Πότε δεν κράτησα το λόγο μου? Εγώ πότε? Πάντα! Θες πως το λέω, από εδώ μέσα, πάντα! Γιατί είσαι ένα σκουπίδι! Πήγες να μ' αφήσεις έξω από αυτό, εμένα που πάντα σε βοηθούσα! Ήμουν ο μόνος που σε ανέχτηκα από την πρώτη στιγμή! Πήγες να με εξαπατήσεις! Σου στάθηκα στα καλά και στα άσχημα! Μόνο άσχημα, γιατί δεν είδα άσπρη μέρα κοντά σου! Και μου το ξεπλήρωσες έτσι! Να σου πω κάτι μεγάλε! Αυτό τέλειωσε, ως εδώ! Όχι, Μπραούλιο, σου! Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη στιγμή να πάρουμε αποφάσεις. Και ξέρεις ποια είναι η απόφασή μου? Αντίο, Πιέρ Ντεμόν. Όχι, Μπραούλιο. Στάσου. Πάντα ήσουν ο καλός μου φίλος. Πάντα εσύ ήσουν κοντά μου. Ο αδερφός μου, ο συνεταιρός μου. Τα πάντα. Τώρα στον δρόμο, χέρι-χέρι, είμαστε ενωμένοι σαν μια κροθιά, Μπραούλιο. Αρκετά! Δεν θα με συγκινήσεις άλλο! Προδότη, σκουπίδι, ακόμα και μια ίενα είναι πιο έντιμη από σένα. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε για τα παιδιά. Όχι, μην μας ευχαριστείς, αγάπη μου. Τώρα είμαστε πάτσι. Γιατί δεν ξέραμε πώς να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκαναν για σένα. Ναι. Πώς σε φρόντισαν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που αγοράσατε το σπίτι μας και για την υιοθεσία. Ποια υιοθεσία? Πώς? Τη δική μας. Η Άγκους μας είπε ότι θα μας υιοθετήσετε για να μας πάρετε στο Μεξικό. Όχι, συγγνώμη, πώς... όχι, μάθατε. Είπατε ότι θα κάνετε κάτι για να μην χωρίσουμε ποτέ με τον Τάμπανο. Ηρέμησε, Άγκους. Αν δεν μπορεί με το πρόβλημα, ξεχάστε το. Εγώ μπορώ να ζήσω εδώ. Σταθείτε, παιδιά, σας παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάποια παρεξήγηση. Μάλλον είναι η κατάλληλη ώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Δεν θέλουμε να χωρίσετε σε καμία περίπτωση, παιδιά. Γι' αυτό το λόγο αγοράσαμε το ίδρυμα. Εξάλλου αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ για πάντα. Αλήθεια! Αλήθεια! Μπράβο! Πάλι μαζί θα μείνουμε! Όχι μόνο, οι γονείς μου θα μείνουν εδώ και εγώ δεν θα πάω στο Μεξικό! Σε αυτό που ξέρεις, ναι. Αν δεν με κάνεις μισή Χριστούγεννα, την έβαψες. Τι σκέφτεται να κάνει, Μαγκαλή? Έλεγα τα νέα στον μπαμπά μου, στη Λιού, στην Πετιάνα, ότι τελικά βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, αυτό που επιθυμούσαμε.
Είμαι απίστευτα ευτυχισμένη. Ελπίζω να ευθύνομαι κι εγώ λίγο γι' αυτό, κυρία Ροντρίγκες. Α, όχι, 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 όχι. Εσείς είστε ο μόνος ύποπτος και υπεύθυνος για την κατάστασή μου, γιατρέ. Θα στο λέω πάντα, σ' αγαπάω πάντα. Δεν αντέχω ούτε ένα λεπτό την αγάπη μου. Για σένα δεν θέλω να σκέφτομαι χρόνια χαμένα. Και θα στο πω πως αγαπώ. Κύριε, θέλουμε να μας βοηθήσεις να πραγματοποιήσουμε μια ευχή. Για να δω τι ευχή. Για να σας δω, παιδιά, για να σας δω, παιδιά. Κοίτα κάτι μουρίτσες, κοίτα κάτι μουρίτσες. Για το Θεό, τι σκαρώνετε πάλι. Όχι, τίποτα παράξενο. Θέλουμε τη Λίλη έστω και για μια νύχτα. Θέλουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με τη δική μας Λίλη. Σε παρακαλώ, Λίλη. Ναι, ναι, Λίλη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πάω να μιλήσω μαζί της να δω αν δέχεται. Ε? Από τότε που ήρθε η Λίλη, άλλαξε η ζωή όλων μας. Ήταν ό,τι ωραιότερο συνέβη στη ζωή μας. Η Λίλη μας έμαθε να μην καταθέτουμε ποτέ τα όπλα. Ναι. Να είμαστε πάντα φίλοι. Να ακούμε. Να βοηθάμε τους άλλους. Να μάθουμε να συγχωρούμε. Μας έμαθε να παίζουμε. Να αγαπάμε. Να εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας. Εντάξει, παιδιά. Για να δω αν μπορώ να πραγματοποιήσω το όνειρό σας. Σκεφτόμουν, θυμάστε τότε που ήρθε η Λιλή στο σπίτι και μας είπε όλα τα προβλήματα έχουν μία λύση. Αλλιώς, πείτε δυνατά το τραγούδι της που ήταν. Πώς ήταν? Ουλα, 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 ουλα. Ψηριάρικα ορφάνα. Μακάρι να τους κάτσει η Βασιλόπιτα και ο Άγιος Βασίλης να πάθει αεροπορικό δυστύχημα. Ποιος θέλει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα όταν έχει ολόκληρο σπίτι μόνος του? Δεν είμαι εδώ! Γεια, μπαμπά! Είσαι καλά? Μικρέ μου, κλώνε. Γεια σου, γιέ μου. Πώς είσαι? Καλά, θέλω να σε δω. Απλώς σε πήρα να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Όχι, στάσου, Διαρρήτα, όχι, μη! Πόσο μου έλειψε η μικρή μου. Αυτές οι φωνές. Πάλι τσακωνόσαστε. Όχι, μπαμπά, δεν τσακωνόμαστε όπως παλιά. Έφτιαξα μια βασιλόπιτα και η Διαρρήτα θέλει να τη βάλει στο φούρνο, αλλά δεν έχει φουσκώσει ακόμα. Πώς? Φτιάχνω τα γλυκά. Σας βάζουν να δουλεύετε? Όχι, όχι, εδώ κανείς δεν μας βάζει να δουλεύουμε, αφού είμαστε εκατομμυριούχοι. Ο θείος Εγούντο μας έμαθε να μαγειρεύουμε, είναι πολύ καλός μαζί μας. Δώσε μου, όχι, μπαμπά, όταν έρθουμε να σε δούμε θα σου φέρουμε ένα να το δοκιμάσεις, δεν ξέρεις πόσο νόστιμα είναι. Σε περιμένω, παιδί μου. Δεν ξέρεις πόσο μου λείπεις. Μη στενοχωριέσαι, γιατί είναι Χριστούγεννα, εδώ θα γιορτάσουμε υπέροχα. Είσαι μόνος σου? Όχι. Ετοιμάζω μια γιορτή. Δεν ξέρεις τι γιορτή ετοιμάζω? Θα είναι ο Μπραούλιο και πολλοί νέοι φίλοι μας. Δεν ξέρεις πόσους φίλους έχουμε. Περνάμε καταπληκτικά. Τελικά δεν ήρθε η Λιλή. Ήθελα να της πω καλά Χριστούγεννα. Και εγώ να της δώσω φιλάκι. Κρίμα. Όπα, ήρθε η Χριστουγεννιάτικη Λιλή. Γεια! Παιδιά, και ακόμα
όμως να γιορτάζετε. Πάμε, πάμε. Και θα γίνουμε τώρα. Ελάτε να βλέπω μουτράκια να γιορτάζουν. Τι συγκίνηση, Φράνκο. Θα περάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί και ερωτευμένοι. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα γιορτάσω. Στην υγεία. Λοιπόν, ας σηκώσουμε τα ποτήρια γιατί είναι σχεδόν μαύρο. Υγεία του χρόνου, παιδιά. Στην υγεία όμως. Σας έχω ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη. Και ένα δώρο super special. Οπ. Τι είναι αυτό? Ειδική άδεια από το δικαστήριο να έρθετε στο τουρνέ μαζί μας. Τι νομίζω. Τι. Πόπε μεγάλε. Μίκη, η Μερσέντες και εγώ έχουμε ένα δώρο για σένα, αλλά είναι μέσα. Πάμε. Πάμε. Ελάτε. Έλα. Θα έπρεπε να ήμουν πολύ θυμωμένος. Εξαιτίας σου αναγκάστηκα να δουλέψω μέχρι αυτή την ώρα. Εντάξει, κύριε Περέλη, αλλά μη μου πείτε ότι δεν άξιζε τον κόπο. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο? Μα τι λέτε? Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, εξηγήστε μας. Μίκη, το έγγραφο που έχει στα χέρια του κύριο Περέλη είναι μια αίτηση υιοθεσίας. Θα υιοθετήσετε ένα μωρό? Αλήθεια? Όχι, αποφάσισα να υιοθετήσω ένα ευαίσθητο κορίτσι. Πολύ γλυκό που μου χάρισε τη ζωή. Μίκη, θέλεις να γίνεις η κόρη μου για τώρα και για πάντα? Θες να γίνεις η αγαπημένη μου εγγονή? Μα αυτό είναι για μένα? Θα υιοθετήσετε εμένα? Αν θέλεις και εσύ να με υιοθετήσεις για μαμά σου ή και γιαγιά της καρδιάς σου. Μίκη, συγκινήθηκες αλλά δεν είπες τίποτα. Ο Φράνκο έχει δίκιο. Τι λες, Μίκη? Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη σιώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άξιζε τον κόπο η σημερινή ημέρα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Σε έφερα εδώ, ξέρεις, για να σου δώσω προσωπικά το δώρο μου. Πάρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι είναι? Είναι ένα κλαδί από γκί. Κάποιοι λένε ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Μαγικές δηλαδή? Κοίτα, για να πιάσει πρέπει να το βάλεις ψηλά, εδώ για παράδειγμα, κοίτα. Μετά πρέπει να φέρεις από κάτω κάποιον που αγαπάς πολύ. Και για... για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Να του δώσεις ένα γλυκό φιλί και να είσαι μαζί του για μια ολόκληρη ζωή. Δεν ήμουν απλώς φίλη για σένα? Όχι. Ήσουν φίλη του Χουλέπε. Αλλά ο Νταμιάν δεν φοβάται να ερωτευτεί?
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Τι λέτε κι εσείς, δικηγόρε? Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Ωραία. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό ησυχία παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, πλησιάστε. Σας παρακαλώ. Ελάτε. Ελάτε. Θα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, όχι μάλλον, οι κύριοι Ρος θέλουν να σας πούν κάτι πολύ σημαντικό που συνέβη τις τελευταίες ώρες. Αν είναι δυσάρεστα, αφήστε τα για αύριο. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα. Ελπίζουμε να μην είναι δυσάρεστο για σας, ε. Ναι, ελπίζουμε πως όχι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχηθώ, και να ευχαριστήσω τη Μαγκαλή και τον Κίλι, γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι ήταν οι καλύτεροι διευθυντές για αυτό το ίδρυμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι ήταν η ψυχή και η καρδιά όλων αυτών των παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ τα νέα μας. Τα νέα είναι ότι το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση που κάναμε για να γίνουμε οι μόνιμοι διευθυντές του Ιδρύματος. Τέλεια! Και αν εσείς συμφωνείτε, θα δεχτούμε με χαρά, με πολύ χαρά να αναλάβουμε το ίδιο. Είναι δυνατόν να μην δεχτούμε. Ζήτως! Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα. Μαμά, παπά, μικρή. Είμαι τόσο περήφανη για σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Δεν θα μου φτάσει μια ζωή για να σας πω πόσο σας αγαπώ. Αλήθεια. Αχ, αγάπη μου. Και εμείς αγαπάμε, κορούλα μου, πάρα πολύ. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Αγάπη μου. Τελικά κατέληξα σαν κι εσάς. Νεκρός μέσα, ωραίος έξω. Και επιπλέον με κάτι κέρατα που δεν μπορώ να κρύψω. Το ευχάριστο μπάλος είναι που πέτυχα το στόχο μου. Αλλιώς δεν θα είχαμε πιο να γιορτάσω. Καλά Χριστούγεννα, Χαρόμπουλο. Καλά Χριστούγεννα, ρε μου. Σας ορκίζομαι ότι κανείς και τίποτα δεν θα μας χωρίσει εμάς. Χρόνια πολλά, κύριε. Θέλετε ένα κομματάκι βασιλόπιτα? Για όλη τη βασιλόπιτα σας δίνω τα κερατά μου. Έχουν κάνει τα εμβόλια τους. Πλάκα έκανα. Ελάτε μου, ρε. Κοιτάξτε, πυροτεχνήματα! Πάμε, ναι. Ελάτε. Εγώ θέλω να είμαι πάντα με τον μπαμπά μου και να μην με ξεχάσει ποτέ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την αδελφή μου και τον φίλο μου, τον αδελφικό μου φίλο, και να μην με ξεχάσουν ποτέ. Θέλω να γίνω ένα κορίτσι όπως όλα τα άλλα. Θέλω, αν γυρίσουν οι φόβοι μου, να τους βάζω στο ξύλο σαν αληθινός μάγκας. Να αγαπάω αιώνια το γαλάζιο πρίγκιπά μου, μέχρι να μας χωρίσουν τα σύννεφα. Να δω το μάλλον να μεγαλώνει και να είναι πάντα περήφανος για μένα. Να γίνω ένας μεγάλος μάγκας σύντομα. Να μου αρέσει να κάνω μπάνιο, που και που δεν θα ήθελα να γίνω βρωμιάρης. Ο Θεός θα με βοηθήσει να είμαι μια ηλιακτίδα που θα φωτίσει τους γονείς μου. Να θυμάμαι αυτή την ευτυχία και να κλείσουν όλες οι πληγές στην καρδιά μου. Τι περισσότερο να ζητήσω από αυτά που έχω? Μόνο να πιστέψω. Να πιστέψω ότι γίνονται θαύματα και ότι μας περιμένουν να γίνουν πραγματικότητα. Να τα πέσω όλα για την αγάπη μου και να ανεβαίνω στο μπαλκόνι για να δω την κοπέλα των ονείρων μου. Θέλω να μεγαλώσω και να γίνω παππούς πνιγμένος στην αγάπη. Να γίνω σύζυγός σου, αγάπη μου. Να γίνω ο πατέρας
και ο γιατρός που όλοι περιμένουν από μένα. Εγώ εύχομαι αυτή η ιστορία που είναι γεμάτη με συγκινήσεις, με μάχες, με πολλά πολλά φυλάκια και χαβιάρικες αγκαλίτσες, να την έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Γιατί εκεί ζουν τα καλύτερα μας όνειρα. Και τον κόσμο των Τσικιτίτας να μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί ήταν γεμάτος τραγούδια, περιπέτειες και γνώσεις. Πολλά γέλια, πολλά σ' αγαπώ. Ένας κόσμος που θα μας βοηθήσει να τα βγάλουμε πέρα στις δυσκολίες της ζωής. Εγώ σας αγαπώ, ηλιακτίδες μου. Σας αγαπώ. Κουράγιο, Λιλί! Τι ωραία! Είμαι τόσο ευτυχισμένος κι εγώ. Ήρθε η ώρα, αδερφούλες μου, πάμε! Πάμε! Ελπίζω να πιάσει η εφεύρεση μου. Αν δεν πιάσει, μην παρατηθείς, γιατί σε ζωή δεν πετυχαίνουμε πάντα. Ο Θεολής θα με βοηθήσει, γιατί σήμερα γεννήθηκε ο γιος του. Αχ, μοιάζει με ταινία Χριστουγέννων. Το μόνο που μας λείπει είναι... χιόνι! Si con esta canción algo fuera a cambiar, cantaríamos todos.